Κύριε Βαβουρανάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλειράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Βαβουρανάκης. Απαντήστε στο ερώτημα. Θα σας απαντήσω με την διπλή υπόσταση, και ως γιατρός αλλά και ως ασφαλισμένος, ως ένας πολίτης που μπορεί και να αρρωστήσει και να χρειαστεί φάρμακα. Νομίζω ότι η ευθύνη εναπόκειται σε αυτούς που δεν έχουν προτάσεις στο να βελτιώσουν το σύστημα στο οποίο είναι υποκατάρρευση. Και αν το πάρει κανείς από την αρχή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κρίση στην υγεία ξεκίνησε πολύ πιο παλιά. Πολύ πριν από την οικονομική κρίση. Η αδιαφορία, η έλλειψη σχεδιασμού, η αδυναμία προγραμματισμού και ελέγχου των προϋπολογισμών, των ταμείων, των νοσοκομείων, οδήγησαν στη διόγκωση των προβλημάτων που βιώνουμε σήμερα. Και επειδή ακριβώς η κρίση αυτή υπήρχε, ενεπλάκη με την οικονομική κρίση και μετέτρεψε με όλα αυτά τα μέτρα που πολύ εύστοχα περιγράφει ο κ. Σαχίνης, αλλά και το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, την οικονομική κρίση σε κρίση ανθρωπιστική και επιβίωσης. Δεν είναι κρίση φαρμάκου, είναι κρίση υγείας συνολικά. Ευθύνονται οι πολιτικοί μας που δεν έχουν προτάσεις. Ευθύνονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα χωρίς να έχουν πρόταση. Και έτσι έρχονται οι ξένοι, μη έχοντας εμείς προτάσεις, να κάνουν τις δικές τους επιλογές σε ένα χώρο, σε μια χώρα που δεν την ξέρουν. Γιατί, κύριε Βαβουρανάκη, βγάζετε εκτός ευθυνών και εσάς, όχι, και εμάς, και εσάς, και εσάς ως ασφαλισμένο, και εμένα ως ασφαλισμένη, και εσάς ο γιατρός? Όχι, όχι. Γιατί το ρίχνετε μόνο στους πολιτικούς? Θα σας πω το γιατί. Συνήθως αυτός που έχει τη διεύθυνση μιας ορχήστρας είναι εκείνος που καθορίζει και τι μουσική παίζεται. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι της υγείας σαφώς και υπήρξαν προβλήματα, τα έχουμε περιγράψει, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλόμαστε ξανά στις περιγραφές του προβλήματος, πρέπει να περάσουμε στο κομμάτι της πρότασης. Εκείνο που δεν έχουν οι άνθρωποι που μας έφεραν ως εδώ είναι πρόταση, και δεν μπορώ να καταλάβω ανθρώπους που οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ να θέλουν να μας λύσουν και το πρόβλημα. Μη έχοντας προτάσεις τελικά, έτσι. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι η διαρκώς μείωση της τιμής του φαρμάκου είναι εκείνη που θα λύσει το πρόβλημα. Αν κανείς ανατρέξει στην Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας, θα δει κανείς ότι το φάρμακο κινείται σε δύο κατευθύνσεις, δαγογράφηση. Η πρώτη κατεύθυνση, το πρώτο αξίωμα είναι θεραπεία αμηνός. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι το ημερήσιο κόστος νοσηλείας, δηλαδή πόσο στοιχίζει το φάρμακο ανά ημέρα. Θα σας πω λοιπόν ότι στην Ελλάδα υπάρχει εξής παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο φαρμακευτικός μήνας σε πολλά φάρμακα έχει 28 ημέρες. Σας λέω μια απλή πρόταση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος, απλά να είναι μέσα στο χώρο. Αν λοιπόν εγώ θέλω να συνταγογραφήσω σε εσάς ένα φάρμακο το οποίο έχει 28 ημέρες, για ένα μήνα θα πρέπει να σας γράψω για δύο χαπάκια, δύο κουτιά. Λέω κάτι λάθος? Αν η μέγιστη πολιτική απόφαση θα ήταν όλα τα φάρμακα να έχουν 30, όπως υπάρχει σε όλες τις ευνομούμενες χώρες του κόσμου. Εμείς αυτό δεν το έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω και οικονομοτεχνικά, στη γλώσσα των οικονομολόγων της υγείας, γιατί εκεί έχει πάει η υγεία πια και όχι στους γιατρούς. Δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη κι εμείς, έχουμε ευθύνη κι εμείς σε κομμάτια υπερσυνταγογράφησης. Μένει να δούμε ονόματα, να δούμε τιμωρίες, να δούμε πολλά πράγματα. Αλλά πάντως εξορθολογισμός με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται, ή γίνεται εις βάρος της υγείας των πολιτών, όλων μας. Ποια είναι η πρόταση? Μπορούμε να το σώσουμε? Νομίζω ότι μπορούμε να το σώσουμε. Προς όφελός μας. Νομίζω ότι μπορούμε να το σώσουμε. Μπορούμε να το σώσουμε με την πρόταση που σας είπα, με αυτού του τύπου της κατευθύνσης. Δηλαδή να ακολουθήσουμε αυτό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν σώνεται μια φαρμακευτική δαπάνη με το clawback, δηλαδή μηχανισμός αυτόματος επιστροφής, όταν διαπιστώσει κανείς υπέρβαση δαπανών. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, έχει πολλή δουλειά στο ιατρείο του ή στο φαρμακείο ή οπουδήποτε. Ξεκαθαρίζω, αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί ευσυνείδητα ως Έλληνας πολίτης, έτσι. Δεν συζητάω για αυτούς που μπορούν να κάνουν διάφορες παρεμβάσεις ή εντός μικρές ή μεγάλες στο επίπεδο διαφθοράς, αν θέλετε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή θα πιάσει ένα ποσό και θα του πει το κράτος, χωρίς να ξέρει ποιο, α, από εδώ και πίσω θα μου τα γυρίσεις πίσω. Και τι θα κάνει? Θα ζητήσει από τον ασφαλισμένο ή από τον πολίτη να γυρίσει, να του φέρει τα χρήματα πίσω? Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο? Υπάρχει υγεία με αυτόν τον τρόπο, για να μιλήσουμε στη γλώσσα την οποία πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό που με ρωτάτε? Νομίζω πως όχι. Και είναι σαφές. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόταση. Απλά πανικός, γρήγορες λύσεις για να πάμε να πάρουμε την επόμενη δόση σαν τους ναρκωμανείς.
Μάλιστα. Να που προτάσεις υπάρχουν και τις ακούμε. Τις ακούμε από τους ίδιους τους γιατρούς. Δεν φαντάζομαι ότι είτε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ή ο Παναλλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προτάσεις δεν έχουν καταθέσει ή η Ομοσπονδία Φαρμακοποιών ότι δεν καταθέτουν προτάσεις. Απλά σταματάμε σε αυτό που λέτε. Πανικός. Τρέχουμε πίσω από μία δόση και μας τρέχουν εν τέλει με αποτέλεσμα... Όχι, τρέχουμε μόνοι μας, τρέχουμε μόνοι μας, τρέχουμε μόνοι μας. Ξέρετε, να σας πω, επιτρέψτε μου, δεν έχουμε προτάσεις. Δεν έχουμε προτάσεις συντονισμένα. Είμαστε σε μία κατάσταση του να πάρουμε τη δόση, να σβήσουμε δανεικά με δανεικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν αλλάζει, δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικές δομικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς οικονομικό κόστος, αν θέλετε. Σας είπα το παράδειγμα με το φάρμακο. Μπορώ να σας πω. Και ονομαστικά δεν είναι της παρούσης. Να σας πω και ποσά. Πώς τα φάρμακα της χοληστερίνης, πώς τα φάρμακα του στομάχου που είναι 28 άρια μπορούν να γίνουν 30 άρια, δηλαδή εννοώ, και να τελειώσει το θέμα της δαπάνης άμεσα. Και να μην επαφίεται, α, ο γιατρός δεν μπορεί να γράψει 3 κουτιά κόβ με το ένα. Ναι, δεν μπορεί να γράψει. Όσον αφορά το κομμάτι επίσης της ειδικότητας, αν θέλετε την άποψή μου, ναι, οι γιατροί θα πρέπει να γράφουν ανά ειδικότητα τα φάρμακα. Είναι σωστό σαν πρόταση. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη. Όταν συνταγογραφώ εγώ σαν ορθοποδικός κάποια φάρμακα χρόνια, δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να τα συνταγογραφούμε κάθε μήνα, κάθε μήνα. Θα μπορούσε να τα παίρνει ένα εξάμηνο. Θα μπορούσε να τα παίρνει ένα τρίμηνο. Υπάρχει πρόβλεψη στην συνταγογραφία. Έτσι. Το κακό είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο δεν το τηρεί. Σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα. Δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.